Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Να είμαστε ακόμα μία εκπομπή, ακόμα μία παρέα και μία παρέα ιδιαίτερη. Βέβαια, κάθε παρέα σε κάθε εκπομπή είναι ιδιαίτερη. Αυτή τη φορά, βέβαια, με έχει μπερδέψει λίγο η κοπέλα που θα έρθει. Το όνομά της, ακρίβου Έλλη. Με έχει μπερδέψει γιατί μία ταξιδεύει, μία δίνεται πολύ ωραία. Μία ταξιδεύει. Δεν ξέρω πόσο συνδυάζει, πάντως το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Μέχρι να έρθει όμως στην παρέα, τι λέτε να πάμε να δούμε λίγο το βίντεο γκόσιπ. Αυτό με το κουτσοπολιό. Ένα κουτσοπολιό πάντα πρέπει να υπάρχει στην παρέα. Πώς θα απαντήσουμε αλλιώς. Καλά, ε! Δεν μπορείς να φανταστείς τι σου έχω από τα νέα της εβδομάδας. Καταρχάς, να πω και ένα χαίρετε. Hello! Χαίρετε. Ξεκινάω λοιπόν. Όχι, για να δεις ότι όλοι λίγο πολύ την κουνάμε τη λεκάνη μας. Έτσι και η Φέη Σκορδά σου λέει, γιατί μόνο η χορεύτρια του Oriental. Και εγώ θα χορέψω. Για ρίξε μια ματιά. Και αν θέλεις, κουνήσε κι εσύ. Χορός παρακαλώ. Τη σκορμάρα σου ο μύθος μου χαλαρώσε το ήχος. Και τώρα χορός! Βάστα, βάστα γερά. Όχι έτσι άγαρπα καλέ. Όπως κρατάει ο Μάκης την Ελένη. Αχ, αυτός είναι έρωτας. Έτσι τους έπιασε και φωτογραφικός φακός σε έξοδό τους. Να σου και ένα φυλάκι. Σ' αγαπάω όσο τίποτα. Κι αν δεν με πιστεύεις. Και για πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θέμα καλέ, όχι μαλλί. Τι, δεν άκουσα καλά μου φαίνεται. Χριστέ μου, τι ήταν αυτό που με έβρεκε. Ούτε τηλεόραση με την ησυχία του δεν μπορεί να δει κανείς. Τι, έγινε η Κατερίνα καινούριο καστανομάλα. Α. Ηρεμήστε κυρία Ντένι μου, δεν σας έρθει τίποτα. Τι άλλο να μου έρθει, ό,τι ήταν να μου έρθει ήρθε και με βρήκε. Για τις ανάγκες μιας φωτογράφησης μήπως. Πού, όχι, για τα social media. Αχα, δεν καταλαβαίνω. Παράνοια θα πω εγώ. Τι, και αυτή το ίδιο έγραψε. Λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί της.
Νινέτα, δεν μπορείς να φανταστείς με ποια τρακάρω σε μισό λεπτό. Την φίλη μου την Έλλη. Γιατί με περιμένει. Και όπως ξέρετε, εγώ δεν στείνω κόσμο. Και ναι, επιστρέψαμε και όπως πάντα η παρέα μεγαλώνει, δεν είμαι μόνη μου. Στην παρέα μας είναι η Έλλη Ακριβού και ήρθε η ώρα να σε καλωσορίσω. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ. Γιατί θα μιλήσουμε για δύο αγαπημένα θέματα που θεωρώ ότι απασχολούν πολύ το Instagram, όπως είναι η μόδα και τα ταξίδια. Καλά τα λέω? Πολύ καλά τα λες. Είναι οι μεγάλες μου αγάπες. Και πολλών άλλων. Αλλά εγώ, όπως πάντα, μαζί με τον καλεσμένο μου, τον ιδιαίτερο που αυτή τη φορά είσαι εσύ, θέλω να μας συστηθείς και να μας πεις πού σε βρίσκουμε. Στον κόσμο του Instagram και γενικότερα. Με βρίσκεται στο Instagram, στο The Travel Style Sleep. Και στην Αθήνα, κατά κύριο λόγο. Από εκεί και πέρα ταξιδεύω με κάθε ευκαιρία όπου μπορώ. Ταξιδεύεις, πριν κάνω την ερώτηση που έχω στο μυαλό μου, θα πάω σε αυτή. Ταξιδεύεις για να ανακαλύψεις, ας πούμε, μέρη ή ταξιδεύεις πολλές ώρες και στα ίδια μέρη γιατί απλά σ' αρέσει ή για διάφορους λόγους? Τις περισσότερες φορές μ' αρέσει να ταξιδεύω σε νέα μέρη γιατί θέλω να γνωρίζω καινούργια πράγματα, πολιτισμούς, να γεμίσω εικόνες ακριβώς. Αλλά κάποιες φορές, ελάχιστες, γυρνάω στα ίδια μέρη πίσω. Τέλεια! Είπαμε τον τίτλο. Θέλω να το ξανακούσω και να μου τον επεξηγήσεις με ποιο τρόπο. Ωραία. Να μου δεις πώς προέκυψε αυτός ο κύκλος, ο τίτλος, θα πω ξανά, και όλο αυτό. Είναι το The Travel Style Sleep. Είναι οι μεγάλες μου αγάπες, τα ταξίδια και η μόδα, όπως είπα. Αλλά η μεγαλύτερη μου αγάπη είναι ο ύπνος. Γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί όταν κάποιος το διαβάσει, εγώ ας πούμε, θα πω προφανώς ότι το φαντάζεσαι, ότι κοιμάσαι και ας πούμε ταξιδεύω, μου καθόλου να φοράω αυτό το φόρεμα, δηλαδή κάτι τέτοιο μου βγάζει, κάτι σαν παραμύθι, κάτι αντίστοιχο. Ναι, αυτό πώς προέκυψε? Προέκυψε όλη αυτή η ενασχόλησή μου με το Instagram από την αδερφή μου που ασχολείται με τη μόδα και το fashion blogging στην Αγγλία. Λέγεται Hyphy Hip και έχει και το blog της στο hyphyhip.com. Με έβαζε να βγάζω πάρα πολλές φωτογραφίες, οπότε μετά άρχισα να βγάζω και εγώ τον εαυτό μου. έτσι πάνε πράγματα. Ωραία, ταξίδια και μόδα. Αν επέλεγες ένα από τα δύο για να έχεις στο προφίλ σου, ποιο θα ήταν αυτό? Θα διάλεγα τα ταξίδια, γιατί μέσα από αυτές τις εικόνες μπορείς να μοιραστείς εμπειρίες με τον κόσμο που σε διαβάζει στο blog και σε ακολουθεί στο προφίλ στο Instagram και κάνεις και τον κόσμο να ταξιδεύει μαζί σου. Οπότε βρίσκω κάτι όμορφο. Και καλύτερα ακόμα το κάνεις με στυλ, γι' αυτό τα μπερδεύω και τα δύο στο λογαριασμό μου. Είδες τα μπερδεύεις. Εγώ θα χρησιμοποιήσω και άλλη μία λέξη, το συνδυάζεις. Δηλαδή, πες ότι πας Αγγλία. Πας οπουδήποτε αλλού. Σκέφτεσαι πριν ετοιμάσεις τη βαλίτσα σου ότι ξέρεις τι, εμένα το στυλ μου θέλω να είναι έτσι για να ταιριάζει και με το περιβάλλον που θα είμαι και με τη φωτογραφία που θα βγάλω για να έχω έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ισχύει στην περίπτωσή σου? Ισχύει, ναι. Προσπαθώ να παίρνω κομμάτια που να είναι κατά βάση άνετα αλλά να μπορώ να τα προσαρμόσω στον πολιτισμό της κάθε χώρας. Παρακολουθώ και τις fashion bloggers πάντα πριν πάω κάπου. Και βέβαια όταν φτάνω τρέχω να αγοράσω κάτι και κάτι καινούριο, ναι. Οπότε το συνδυάζω με αυτά που ήδη έχω. Θα σου το ρωτούσα, μετά από κάθε ταξίδι σου, αν κρατάς κάτι από εκεί που πηγαίνεις, αλλά προφανώς είναι κάτι σε ρούχο, κάτι που να ναι, το είναι κάτι χωρά σε πάνω. Ρούχο ή σε φαγητό. Νομίζω ότι βρήκα μια πολύ καλή φίλη, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Τέλεια. Πραγματικά.
ξεκίνησα ως χόμπι, και, αλλά θα ήθελα να δημιουργήσω σχέση με άλλους bloggers και να εταιρείσει προϊόντα και να καταφέρω ό,τι καλύτερο μπορώ μέσα από αυτό. Η ερώτησή μου από πριν αυτό που σκέφτηκα ήταν το εξής, ότι ναι, fashion bloggers, αλλά βλέπουμε ότι προβάλλουν πολλές φορές στυλ που είναι ακριβά. Ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι για όλους μας. Εσύ, επειδή συζητούσαμε και από πριν, δεν μπήκαμε για για χάρηκα, συζητήσαμε και μου πεις ότι ξέρεις τι, τα πηγαίνω, ταξιδεύω, αγοράζω και τα παίρνω όλα σε πολύ καλές τιμές για να τα φοράω και να τα συνδυάζω. Θέλω να πω ότι το γούστο, το στυλ, μπορεί να έχει όλες τις επιλογές. Ακριβώς. Στο κομμάτι των χρημάτων. Ακριβώς αυτό. Μπορείς να πάρεις πολύ οικονομικά ρούχα, αλλά να τα κάνεις να φαίνονται κάτι πολύ καλό και ακριβό. Θα μείνω στον τίτλο από το blog σου και θα πάρω μία λεξούλα, το sleep. Δεν θα κοιμηθούμε, αυτό μετά. Αλλά θα κάνουμε κάτι παρόμοιο, θα φανταστούμε, θα ταξιδέψουμε. Λοιπόν, παίζουμε το εξής παιχνίδι. Κλείνουμε τα μάτια, ελπίζω να τα έχεις κλείσει. Και θέλω να μου πεις, να σκεφτείς πού θα ήθελες να πας, όχι απαραίτητα ένα μέρος, ακόμα και δύο θέλω, και να μου προτείνεις το αντίστοιχο outfit για το μέρος που θα μου προτείνεις. Θα ανοίγουμε. Μπαρα μπαμπά μου. Τέλεια. Θα ήθελα να πάω στην Ινδία και στην Ισλανδία. Σε νοιάνε το αγαπημένο μου ταξίδι, το ξέρεις. Θα πάμε μαζί. Μα ναι, εγώ την βαλίτσα να μου δώσει ξένια το OK. Έχω φύγει! Για πες μου για την Ινδία, τι θα φορούσες? Θα φόραγα την παραδοσιακή λέγκα, που είναι μακριά φούστα και crop top. Εκεί δεν φοράνε και το τρίτο μάτι? Θα έβαζα όλα τα κοσμήματα που φοράνε. Χρυσά κολλιέ, σκουλαρίκια, βραχιόλια. Θα έμπαινα εντελώς μέσα στην παράδοση για να μπορώ να χορέψω. Και να κάνεις γυμναστική, γιατί είμαι τόσα φόρτια. Πράγματα! Ωραία! Ινδία, και το επόμενο ταξίδι, για να σκεφτώ αν θα έρθω και στο επόμενο. Ισλανδία. Ισλανδία. Εκεί, νομίζω λόγω του καιρού, δικαιολογείται κάθε στυλ. Θα φορούσα ό,τι πιο χοντρό και ζεστό είχα. Ναι, μάλιστα, ας πούμε. Μάλιστα, ναι, ένα πολύ ζεστό παλτό. Όμως θα προτιμούσα χρώματα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα. Ναι. Που βοήθησαν. Βέβαια, εντάξει, το πλεκτό είναι πλεκτό, λες. Θα το φορέσω, θα φάω ό,τι θέλω, μια και σου αρέσει και σαν το φαγητό. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να φοράς μαύρα. Μαύρα, Εντάξει, τώρα τυχαίνει και φοράω κι εγώ μαύρα. Αν και δεν μ' αρέσει. Ναι, κόβει. Όχι κάτι άσπρο. Παρ' όλα αυτά, φέτος ήταν πολύ, τα πολύ έντονα χρώματα. Το κίτρινο, το λαχανί, τα πολύ έντονα. Και τα φλούο χρώματα. Ναι. Εσύ ακολουθείς τη μόδα έτσι όπως μας την προτείνουν, γιατί όπως και να έχει είναι και ένα κομμάτι marketing, έτσι, μην το ξεχνάμε. Φυσικά. Μ' αρέσει να παρακολουθώ τις καινούργιες τάσεις. Δεν την ακολουθώ πιστά. Διαλέγω αυτά τα κομμάτια που ταιριάζουν στο προσωπικό μου στυλ και μπορώ να τα προσαρμόσω πάνω μου και να τα υποστηρίξω. Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες, γιατί... Και αυτό θα έπρεπε να κάνει ο καθένας μας. Ναι, γιατί δείχνει και το προσωπικό του στυλ και όλο αυτό έχει και μια αυθεντικότητα. Ακριβώς αυτό, να είμαστε όλοι ο εαυτός μας. Ναι, διαφορετική ρε παιδί, όχι όλοι οι ίδιοι. Από αυτή την μόδα που πέρασε και βασικά που διανύουμε, για να είμαι πιο σωστή, τι θα κρατήσεις? Θα κρατούσα διαχρονικά τα leopard prints, τα bucket hats, τα μεγάλα κοσμήματα, σκουταρίκια, αξεσουάρ μαλλιών, σατέν στέκες, ρούχα με φλούο χρώματα, νομίζω αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Σκουλαρίκια μου είπες. Θεωρείς ότι το σκουλαρίκι και γενικότερα τα αξεσουάρ βοηθάνε πολύ ένα απλωτήσιμο? Θέλω να πω ότι να επενδύσει μια κοπέλα σε ένα καλό αξεσουάρ και να χρησιμοποιεί, ας πούμε, απλά t-shirt, παντελόνια, ώστε να αναδείξει
το στυλ της όσο καλύτερα γίνεται και να παίξει εντός εισαγωγικών όλες τις ώρες της ημέρας, γιατί η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με αυτό, αλλά θα την ρωτήσω μετά τώρα. Ναι, φυσικά, τα αξεσουάρ βοηθάνε πάρα πολύ και ένα καλό κόσμημα, όχι απαραίτητα ακριβό, ακόμα και τα πιο οικονομικά, μπορούν να προσδώσουν ομορφιά σε ένα πολύ απλό ντύσιμο και να το κάνουν ξεχωριστό. Δεν χρειάζεται πολλά κοσμήματα, λίγα. Δηλαδή μπορεί να έχω ένα πολύ απλό ντύσιμο, να έχω δύο ζευγαρίες χουλερίκες στην τσάντα μου, να φορέσω ένα έτσι απλό για το πρωί και να βάλω ένα μακρύ το βράδυ. Ακριβώς. Ή μπορεί να αλλάξεις το πανοφόρι σου το βράδυ. Το πανοφόρι μου. Ή το παπούτσι. Να, αλλά το πανοφόρι τώρα θα το βγάλω κάποια στιγμή. Θα το βγάλεις, ναι. Αλλάζει το παπούτσι. Αλλάζει το παπούτσι. Έχεις δίκιο, αλλά θέλω να σας συμβουλευτώ αυτή τη στιγμή. Πες ότι βγαίνω στο κέντρο της πόλης. Στην όμορφη εδώ Αθήνα. Θέλω να βγω και το πρωί, αλλά δεν μπορώ να πάω μέχρι το σπίτι μου και να ξαναγυρίσω. Ούτε μπορώ να κουβαλάω ένα σακουβαλιά τεράστιο, θα σκεπάω Θεσσαλονίκη. Τι μπορώ να συνδυάσω έτσι ώστε να είμαι αρκετές ώρες στο κέντρο, να φάω και πρωινό και μεσημεριανό και βραδινό. Ωραία. Τότε μπορείς να βάλεις ένα ψηλό μέσο παντελόνι και κάποιο φαδί κάμισο από μέσα. Ζώνη θα βάλω. Ζώνη, αν το επιτρέπει το παντελόνι, ναι. Το παντελόνι είναι ίσως και το σωματότυπο μαζί, έτσι. Νομίζω πηγαίνει ζώνη σε κάθε σωματότυπο. Θα φύγω. Πλάκα κάνω. Πάμε σε άλλο αξεσουάρ, πάμε σε σκουλαρίκια. Σκουλαρίκι να φορέσουμε το πουκάμισο. Σκουλαρίκι, ναι, μπορείς να φορέσουμε το πουκάμισο, πιο έντονο το βράδυ. Αλλά θα μπορούσες, αντί για σκουλαρίκι, να φορέσεις κάποια αξεσουάρ μαλλιών. Κάποιο hair clip, κάποια στέκα. Θεωρείς ότι προσδίδει και το αξεσουάρ μαλλιών πια? Δηλαδή, ναι, θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να βαφτώ πάρα πολύ στο πρόσωπο. Όχι. Είναι ωραία να έχουμε τη φυσική μας ομορφιά, πιστεύω. Οπότε μπορούμε να βάλουμε κάποιο αξεσουάρ. Και φυσικά, όταν θα βάλουμε το αξεσουάρ κάτι στο μαλλί, δεν χρειάζεται να έχουμε και έντονο πρόσωπο. Μην νομίζεις, εγώ δεν τα γράφω τώρα. Κάποιος άλλος δίπλα μας θα σημειώνει, γιατί εγώ θέλω να μαθαίνω κάθε φορά από κάθε εκπομπή. Και πάμε στη τελευταία ερώτηση, θα έλεγα εγώ, γιατί ανυπομονώ να μου δείξεις φωτογραφίες που ξέρεις και εγώ δεν τις ξέρω ακόμα, ούτε και η παρέα μας εδώ. Θέλω να σε ρωτήσω, πριν ξεκινήσεις όλο αυτό το κομμάτι, είχες κάποιο πρότυπο? Δηλαδή, είπες θα κάνω τη σελίδα μου όπως την έχει κάνει αυτή. Πάντα παίρνεις ιδέες από άλλους, αλλά καταλήγεις να κάνεις κάτι δικό σου, γιατί αν αντιγράψεις, νομίζω δεν θα πετύχεις. Πρέπει να έχεις ο δικό σου προσωπικό στυλ σε αυτό που θα κάνεις. Και αυτό προσπαθώ να κάνω και ελπίζω να βγει κάτι καλό. Οπότε, μέσα σε αυτές τις τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον blog σου, είναι και όλο το στυλ σου, δηλαδή, βασικά, τι λέω, όχι, αφού το blog σου, για ξαναπέστο. Γιατί εγώ κάνω λάθος τώρα, για ξαναπέστο, όπως λέγεται. The Travel Style Sleep. Ωραία. Δηλαδή, από τα χαρακτηριστικά είναι το sleep που κρατάω εγώ, ότι είσαι ένας χαλαρός άνθρωπος. Αλλά αν έπρεπε να χαρακτηρίσουμε το στυλ σου, λέγαμε τι, αυτή η κοπέλα έχει ένα ρομαντικό στυλ, ένα στυλ ας πούμε πιο ιδιαίτερο, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι έχω δει και από τις φωτογραφίες σου μέσα στο προφίλ σου, μεταμφιέζεσαι συνέχεια. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό το μεταμφιέζεσαι, δηλαδή αλλάζεις συνέχεια. Ναι, τρελαίνομαι για μεταμφιέσεις και προσπαθώ κάθε φορά αναλόγως του πού θα πάω να προσαρμόσω το στυλ μου. Βέβαια δεν είναι από μακροπομένα, είναι κάτι που ταιριάζει σε μένα. Και εγώ λέω όλο συνέχεια τελευταία ερώτηση, αλλά θα σου πω, βέβαια, τώρα που πλησιάζουν αυτές οι μέρες των μεταμφιέσεων. Αυτό ήθελα να πω, σε λίγο καιρό θα με δείτε καρναβάλι στην Άξο. Καλά, και εμάς θα μας δεις καρναβάλι. Κάπου θα είμαστε κι εμείς καρναβάλι, έχουμε τις προτάσεις μας, απλά δεν τα έχουμε αποφασίσει ακόμα. Και τι καρναβάλι, τι θα ντυθείς? Θα είσαι σε ομάδα? Εκεί δεν υπάρχουν ομάδες. Εκεί είναι όλοι. Δίνονται όλοι το ίδιο. Είναι παραδοσιακό καρναβάλι.
από την αρχαίο διονυσιακό. Οπότε ντύνονται με άσπρα σεντόνια, βάφονται στο πρόσωπο. Θα φορέσει και αυτά τα. Και θα προσπαθήσω να βάλω κάποιο κόσμο. Αυτό ήθελα να το κάνω ξεχωριστό. Τα κοσμήματα. Ναι. Α, περιμένω φωτογραφία πρώτα σε μένα. Για να ξεχωρίζουν και οι φίλοι μου άλλωστε. Περιμένω φωτογραφία πρώτα σε μένα και μετά σε όλους τους άλλους. Λοιπόν, θα σας στείλω. Φύγαμε και μαζί. Και μαζί εννοείται για το τρίτο μέρος της εκπομπής που είναι οι φωτογραφίες. Γιατί ανυπομονώ να δω τι θα δω. Αυτό. Και ναι, λοιπόν, ανυπομονώ και εγώ, ανυπομονείτε και εσείς όλοι μας να δούμε τι φωτογραφίες έχεις μαζέψει και θέλεις να μοιραστείς μαζί μας, ψάχνοντας ποιο hashtag. Το Stylish Women. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλο. Για πάμε για την πρώτη μας φωτογραφία. Η πρώτη είναι αυτή. Ριγωτή μπλούζα. Ριγωτή μπλούζα. Κόκκινο παπούτσι, Κόκκινο παπούτσι. Μουσταρδί σακάκι. Το κόκκινο με το μουσταρδί δεν είχα. Είχα την εντύπωση ότι είναι πολύ έντονα και τα δύο είναι χρώματα. Είναι και τα δύο, αλλά αν τα συνδυάσεις σωστά βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα, νομίζω. Bucket hat. Το και σακάκι δύο. Πολύ στη μόδα. Είναι πάρα πολύ στη μόδα, ναι. Να, αυτό μερικές φορές. Και πλέον και με τα τζιν. Και με τα τζιν, ναι. Αυτό μου θυμίζει Eurovision. Συγγνώμη, έπρεπε να το πω. Το σακάκι γενικότερα μπορεί να δώσει μια θηλυκότητα, αν το λέω και σωστά. Μπορεί να φανεί μια γυναίκα έτσι, κορίτσι, γυναίκα. Είναι... Γιατί το σακάκι είναι. Από είναι παλιά ένα αντρικό ρούχο. Είναι πιο αυστηρό, ναι. Το θέμα είναι όμως τι εκπέμπεις προς τα έξω. Η κάθε μία μας τι εκπέμπει, οπότε νομίζω τα καταφέρνουμε όλες πολύ καλά σε αυτό. Και έχω παρατηρήσει κιόλας ότι τα σακάκια είναι μακριά, δηλαδή δεν είναι τα κλασικά που είναι τα μεσάτα. Είναι μακριά. Μακριά. Είναι πιο άνετα, θεωρώ. Καλύπτουν ό,τι πρέπει να καλύψουν. Ό,τι πρέπει να καλύψουν. Είναι για όλες μας. Για όλες. Πάρε δυο τα σακάκια αν τα βρεις σε καλή τιμή. Πάμε στην επόμενη. Η επόμενη φωτογραφία για να τη δω. Εντάξει, είναι το χρώμα μου τώρα, είναι το ροζ. Είναι το ροζ, ναι. Να υποθέσω ότι και το δικό σου, γιατί και στο μαγιό βλέπω ροζ και στην ομπρέλα βλέπω ροζ. Ακριβώς. Και μπράβο σου που κουβαλάς ολόκληρη ομπρέλα, έχω να σου πω. Και την παίρνει και ο αέρας αυτή τη στιγμή. Την παίρνει ο αέρας. Ήταν τότε πολύ πετυχημένη φωτογραφία. Τώρα πάνω σε αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Πετυχημένη φωτογραφία. Πόσες φωτογραφίες βγάζεις για να επιλέξεις τη μία που θα μοιραστείς με εμάς, γιατί εγώ την ακολουθώ. Προσπαθώ να μην βγάζω πολλές για να μην κουράζω όποιον με βγάζει. Ισχύει αυτό. Ακριβώς. Ναι. Οπότε του δίνω μερικές οδηγίες πώς να με βγάλει και επιλέγω την καλύτερη. Οπότε και με λίγο βοήθεια από τα applications. Βέβαια, γιατί είναι ο καλύτερος φίλος της γυναίκας, λένε πια. Ακριβώς. Νομίζω και μια όχι τόσο καλή φωτογραφία μπορεί να βελτιωθεί αρκετά. Δηλαδή, σε αυτή τη μπόζα πόσες φορές βγήκες, δηλαδή θέλω να σου πω δυσκολεύτηκες, επειδή είχε και αέρα. Αυτή βγήκε με την πρώτη, αν θυμάμαι καλά. Μπράβο. Μπράβο, είναι ιδιαίτερη και σου ταιριάζει και το ξανθό, γιατί αυτό που είπαμε και στη συνέντευξη, ναι. Μεταμορφώνεσαι συνεχώς. Βέβαια με το καστανό, συγγνώμη θα το πω, με μιλάει κανείς, τονίζονται τα υπέροχα μάτια της. Την είχαμε κάνει κοντινό, την είδατε. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, γιατί ανυπομονώ να δω και άλλη φωτογραφία. Εσύ πάλι. Εγώ πάλι. Αυτή είναι μια φωτογραφία στην Κάρπαθο. Και βλέπεις, έχω προσαρμοστεί στην εκεί παράδοση. Ναι, και σε μια πόρτα, έτσι. Σε μια πόρτα. Αυτές οι πόρτες, έχω δει πόσες πόρτες. Αυτή και εμένα μου αρέσει η πόρτα, γιατί έτσι έχει ένα ελληνικό χρώμα. Και νησί, και εσύ είσαι πολύ όμορφη. Γιατί... Τσεμπέρι λέγεται. Μαντήλι λέγεται Μαντήλι. Αυτό. Είναι στην Όλυμπο της Καρπάθου. Ένα χωριό που έχει κρατήσει την παράδοση μέχρι τώρα. Και φοράνε όλες... Και φοράνε το μαντήλι αυτό. Υποχρεωτικά ή όχι επειδή... υποχρεωτικά, το θέλουν, ναι. Και βγαίνει σε και μονόχρωμο και σε πάρα πολλά χρώματα. Και εσύ έπαιξες στο μπλε. Και σχέδια και φλωράλ.
Επέλεξα αυτό για να ταιριάζει και με το φόρμα που φορούσα εκείνη τη μέρα. Πολύ ωραία φωτογραφία. Αυτή είναι μια ψαγμένη φωτογραφία. Τώρα εγώ να ψάξω όλο το... Πώς το είπαμε? Μαντήλι. Μαντήλι το ξέρω και εγώ, το πες και κάπως αλλιώς. Αυτό εδώ που φοράς. Αυτό εδώ. Όχι μαντήλι. Μαντήλι. Ναι. Τι να κάνω. Και δεν έχει φύγει όλο το ξανθό. Φανταστείτε να είχα και πιο πάνω. Και πάμε και στην τελευταία φωτογραφία που εγώ θα σε χαρακτηρίσω. Είναι ρομαντική. Ευχαριστώ. Είμαι σε γάμο, στη Σάμο. Α. Δίπλα στην παραλία ποτάμι. Οπότε επέλεξα να βάλω κάτι που να πηγαίνει χρωματικά με το τοπίο. Μπλε. Μπλε. Ήταν λίγο παραπάνω έρινο από ό,τι χρειαζόταν, νομίζω. Χρειαζόταν. Στους γάμους δεν περίμενα να έχει τόσο εκεί πέρα. Στους γάμους φοράμε αυτά τα έρινα και βλέπω και μεγάλη τσάντα. Και είναι ένα απλό φόρεμα, το οποίο επένδυσα με τα παπούτσια που είναι πιο ιδιαίτερα, ναι, σαν κόσμημα και ένα διαφορετικό χρώμα. Τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Είναι ένα ακριβό outfit? Όχι, είναι ένα αρκετά οικονομικό outfit. Οπότε να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι η μόδα δεν έχει... Έχει μεν και πιο ακριβά πράγματα. Έχει πιο ακριβά. Και σίγουρα και το ακριβό πάει και με την ποιότητα, αλλά... Έχει και φθηνά που μπορούμε να κάνουμε απίστευτους συνδυασμούς. Και έναν καλό συνδυασμό μιας normal ποιότητας με μια τιμή που μπορούν να το αποξέλθουν πολλοί άνθρωποι. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ πάρα πολύ. Πέρασα πολύ ωραία. Και εγώ καταπληκτικά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, να ξέρεις, όταν θα ανοίξει ο καιρός, γιατί θέλω καινούριες πληροφορίες, καινούργια πράγματα να μου πεις. Τέλεια. Χαρά μου. Μάλλον μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της για να έρθει η επόμενη που είναι την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, εγώ έχω να σας πω ότι ενθουσιάστηκα πολύ με το θέμα μας σήμερα και ταξίδι και μόδα και όλα, αλλά αυτό που κρατάω πάντα, γιατί κάτι κρατάω πάντα στο τέλος της εκπομπής, είναι το εξής. Ότι ναι, να φοράμε ό,τι θέλουμε, να πηγαίνουμε με τις τάσεις της μόδας, να μεταμφιεζόμαστε, αλλά να μένουμε αυθεντικοί πάντα μέσα μας. Γεια σας!